η επόμενη μέρα μετά την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της σεζόν να ευχηθούμε να είναι και η τελευταία. Με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βυθίου, τον πυραγό, τον κύριο Κώστα Γραφάκο, είμαστε στο σημείο της πυρκαγιάς. Κύριε διοικητά, δύο λόγια. Είμαστε σε μια κατάσταση επιφυλακής για την πιθανότητα αναζωπήρωσης. Η δεύτερη μέρα δυστυχώς είναι μια μέρα με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους και μας έχει βγάλει κάποια σημεία που έχουν καπνό και αυτά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα ανάπτυξης ξανά της πυρκαγιάς, αναζωπήρωσης δηλαδή ή κάποιας άλλης εξέλιξης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σιγουρέψουμε μέχρι τη δύση του ηλίου σήμερα ότι αυτή η πρώτη πυρκαγιά για το 2014 έχει τελειώσει. Δυστυχώς ξεκίνησε πολύ νωρίς. Δυστυχώς έκαψε άλλη μια έκταση που φαίνεται από το δρόμο ότι έχει δημιουργηθεί μια φθορά. Ευτυχώς τελείωσε γρήγορα, χωρίς κάποιες καταστροφές σε ιδιοκτησίες, χωρίς κάποιες καταστροφές σε μελίσια ή άλλου είδους περιουσιακό στοιχείο των κατοίκων του νησιού και ευχόμαστε όντως να είναι τελευταία. Ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς, αν μπορούμε να πούμε κάτι. Έχει ήδη ξεκινήσει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και ειδικά του πυροσβεστικού κλιμακίου να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μου κάνει και εμένα σοβαρή εντύπωση το τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, γιατί δεν είναι μια περίοδος η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες και θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές αιτίες. Ερευνάμε και μας ενδιαφέρει να βρούμε ακριβώς το αίτιο. Φαντάζομαι ότι γρήγορα θα το ανακαλύψουμε. Οφείλουμε να πούμε ότι ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήρθατε και εσείς αργά το απόγευμα με το πλοίο, με το Κορνάρος, έτσι, από το Κήθιο. Εδώ έχω να πω αρκετά στοιχεία τα οποία με ενδιαφέρει να ακουστούν. Ήρθαμε με το πλοίο Κορνάρος από το Κήθιο, το οποίο το καθυστερήσαμε περίπου μισή ώρα για να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις, βλέποντας ταυτόχρονα και την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το πλοίο Βιτσέζος Κορνάρος μας υποδέχθηκε χωρίς να δεχτεί να πληρώσουμε τα απαραίτητα εισιτήρια. Ήρθαμε με μηδενικά εισιτήρια και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ήταν η συνδρομή τους πάρα πολύ σημαντική αυτούς τους δύσκολους καιρούς και χωρίς να βρισκόμαστε σε μια αντιπυρική περίοδο, σε μια επίσημη αντιπυρική περίοδο. Δεχτήκαμε την υποστήριξη και τη συμπαράσταση από τη Δημοτική Αρχή, ναι, από τους νέους εθελοντές πυροσβέστες που χωρίς να έχουν να πάρει, ναι, ακόμα τις στολές τους και να μπορέσουν να στελεχώσουν την πυροσβεστική υπηρεσία, ήρθαν με τα πολιτικά τους ρούχα και βοήθησαν μέχρι το πέρας της εξέλιξης πυρκαγιάς, μέχρι το σημείο που δεν υπήρχε άλλο μέτωπο ενεργό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι με τα λίγα αυτά χέρια των συναδέλφων του πυροσβεστικού κλιμακίου και με τη συνδρομή του Δήμου και των πολιτών που συμμετείχαν στην πυρκαγιά, καταφέραμε και βρήκαμε, έτσι, την πυρκαγιά χωρίς ενεργό μέτωπο όταν ήρθαμε. Σβήστηκε από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες του πυροσβεστικού κλιμακίου των Κυθύρων και τους συγχαίρω για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτό. Εμείς πλέον έχουμε χρέος αυτή τη στιγμή με το πλήρωμα, με τα δύο πληρώματα που ήρθαμε από το Κήθιο, να ενεργούμε στην επιφυλακή για περίπτωση αναζωπήρωσης, για να μπορέσουμε να ξεκουράσουμε λίγο το προσωπικό και να αναλάβει τις υπηρεσίες του με το που θα φύγουμε και μετά. Υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Κηθύρων. Είδα ότι πρόσφερε φαγητό το βράδυ, νερά το απόγευμα και κάποια κρουασάν. Ήταν όλα άψογα από πλευράς Δήμου. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, δεν είχατε κάποιο πρόβλημα? Η συνεργασία μας με το Δήμο Κηθύρων και πέρυσι την πρώτη χρονιά που είχα έρθει στο νησί και φέτο την κίνηση της δεύτερης χρονιάς είναι αρίστη. Δεν έχω να πω τίποτα το μεμπτό. Αντιθέτως, έχω να πω πάρα πολλά θετικά στοιχεία για τον τρόπο συνεργασίας. Η υποδοχή στο νησί είναι παραδειγματική και φυσικά η συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής στις κατασβέσεις των πυρκαγιών στο νησί, όσο εγώ βρίσκομαι εδώ, είναι καθοριστική. Με υδροφόρες, όντως με την διοικητική μέρημνα, όπως εμείς στην υπηρεσία του λέμε, με την βοήθεια σε κάποιες μερίδες φαγητό, σε νερό και σε κάποιο κρουασάν, προκειμένου
να μπορούν οι πυροσβέστες που βρίσκονται στο Σιβάν να αντιμετωπίζουν το Σιβάν με δυνάμεις και χωρίς το αίσθημα της κόπωσης να επαυξάνεται με το αίσθημα της πείνας και της δίψας. Και ευτυχώς μπορέσαμε με τη συνδρομή τους και κατασβεστικά, γιατί δεν συνδράμουν όπως είπαμε μόνο στη διοικητική μερίμνα, συνδράμουν και κατασβεστικά, να αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά με αυτά τα δύο πυροσβεστικά οχήματα τα οποία είχατε διαθέσιμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Κυθήρων και να τη βρούμε όπως είπαμε νωρίτερα έτοιμη, σβησμένη σχεδόν όταν ήρθαμε. Παραμείνατε όλο το βράδυ, όλη τη νύχτα εδώ προσφύλαξη της πυρκαγιάς. Τώρα το πρωί δεν βλέπουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι όλα βαίνουν καλά, ομαλά. Ούτως ή άλλως θα μέναμε σε επιφυλακή όλη τη νύχτα. Ούτως ή άλλως θα ξαναελέγχαμε πάλι την καμένη έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες αλλά και τις μεσημβρινές ώρες που αυξάνεται η ένταση του ανέμου έτσι όπως πάντοτε συμβαίνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πέσει η δεύτερη νύχτα, να κατέβει πάλι η θερμοκρασία, γιατί χθες υπήρχε μια θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 8 βαθμούς, οπότε ήταν αρκετά χαμηλή θερμοκρασία και βοήθησε αυτό στην πλήρη κατάσβεση. Μετά πλέον τη δεύτερη νύχτα της πυρκαγιάς θα είμαστε βέβαιοι να πούμε ότι είχαμε ένα τέλος αυτής της δύσκολης κατάστασης μέσα στο Μάρτιο. Κύριε Διοικητά, στο τέλος να επισημάνουμε τον κίνδυνο, διότι ο κόσμος μπορεί έτσι να νομίζει ότι είναι ακόμα χειμώνας, ότι ας πούμε βάζουμε φωτιά και με κάποια ξερά κλαδιά και δεν παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό να πούμε ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη και ο καιρός και η υγρασία και όλα. Όπως εχθές ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι από λάθος. Η αλήθεια είναι ότι η αντιπυρική περίοδος σας αρχίζει πάντοτε στην 1η Μαΐου του κάθε έτους. Φέτο έχουμε ζητήσει αυτή η αντιπυρική περίοδος ή τέλος πάντων η περίοδος που μπορεί κάποιος να κάψει κάποια ξερά κλαδιά αλλά με άδεια να ξεκινήσει από τις 15 Απριλίου και όχι από την 1η Μαΐου. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπετε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια πίεση ανέμου γύρω στα 4 με 5 ποφόρ, βορεινός, βορειοανατολικός όπως είπαμε. Αυτές οι συνθήκες σε αυτό το νησί με το είδος της βλάστησης είναι συνθήκες επικίνδυνες για εξέλιξη κάποιας πυρκαγιάς. Δυστυχώς πρέπει να ξέρουμε ότι οποιαδήποτε στιγμή είναι επικίνδυνη για μια εξάπλωση πυρκαγιάς. Και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν πιέσεις δικονομικές, να υπάρχουν συλλήψεις, να υπάρχουν κατηγορίες για φορές της φύσης, της έκτασης του νησιού, έτσι ώστε να βρεθούν κάποιοι πολίτες χωρίς να πρέπει, κατά λάθος, χωρίς να το σκεφτούν ακριβώς, ιδιαίτερα, ακριβώς. Να βρεθούν στον εισαγγελέα. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο από τη στιγμή που λίγο παραπάνω προσέχουμε. Όταν έχει αέρα και υψηλή θερμοκρασία, δεν ανάβουμε φωτιές. Ας είναι Μάρτιος, ας ήταν Φεβρουάριος πριν από ένα μήνα. Όταν δεν βρέχει και ο καιρός είναι στέγνος, οποιαδήποτε πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφική. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον ΠΚΑ Κυθήρων και σε εσάς βέβαια που ήρθατε από πέρα με δύο οχήματα. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε στο νησί μας. Ελπίζουμε να είναι η πρώτη και τελευταία φωτιά για φέτος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το νησί έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται και στην φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και στην πολιτική ηγεσία του σώματος αλλά και στην ευρύτερη πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται στεναρά στο να προστατευτούν το νησί. Άρα λοιπόν αυτό που μας μένει σε εμάς τους πυροσβέστες είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και να μπορέσουμε να δεχτούμε τη βοήθεια των πολιτών, να συνδράμουν σε οποιαδήποτε κατάσταση έτσι ώστε μία πυρκαγιά να είναι, αν υπάρχει, να είναι μικρή και καθόλου καταστροφική ή αν είναι δυνατόν το ευκταίο είναι να μην υπάρχει καθόλου. Ακριβώς. Μας ενδιαφέρει και ευχαριστούμε, μας ενδιαφέρει πάντοτε να υπάρχει αυτή η στήριξη που δεχόμαστε από τους κατοίκους του νησιού αλλά και από τους Αθηναίους του νησιού οι οποίοι εκεί πλέον μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα για να υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση στην έκτακτη ανάγκη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό των Κυθηρίων. Απόδειξαν οι Κυθήροι μια φορά ακόμα πόσο αγαπάνε το νησί τους χθες, διότι ήταν η συμμετοχή των πολιτών μεγάλη, νομίζω. Τις τρεις τελευταίες φορές μέσα στον 1,5 αυτό χρόνο, όντως η παρουσία των πολιτών είναι καθοριστική. Ευχόμαστε να
Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον συνέχεια. Είμαστε στη διάθεση των πολιτών για εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία. Σωστά. Αυτό το πράγμα άλλωστε το έχουμε ήδη αποδείξει. Ξεκινήσει. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε για αυτή τη μικρή συνέντευξη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά, εύχομαι καλή άνοιξη, καλό Πάσχα φυσικά και η επόμενη θερινή περίοδος να είναι η τουριστική περίοδος και όχι αντιπυρική. Να είστε καλά.